Να συνομιλήσουμε για τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, για τις αλλαγές στο Λύκειο, τις οποίες ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Κώστας Γαβρόγλου, ο οποίος βρίσκεται και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας, κύριε Ζβέρκο, τι μου κάνετε? Καλά είμαστε εμείς. Εδώ έχουμε βεβαίως τις αλλαγές τις οποίες ανακοινώσατε. Υπάρχει αρκετή κριτική η οποία γίνεται και γι' αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να μας πείτε κι εσείς πρώτα να ξεκινήσουμε από την βασική φιλοσοφία. Τη βασική φιλοσοφία πίσω από αυτές τις αλλαγές που ανακοινώσατε χθες. Κοιτάξτε, να δούμε καταρχήν αν η κριτική, μάλλον να το δούμε στη συνέχεια, αν η κριτική βασίζεται στην κατανόηση συστήματος ή όχι. Ακριβώς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη σειρά. Ωραία. Λοιπόν, το βασικό στοιχείο. Είμαστε μια χώρα που δεν έχει τρίτη λυκείου και θα πρέπει να αποκτήσουμε μια αξιόπιστη τρίτη λυκείου και άρα ένα αξιόπιστο αποφυτήριο. Να δεχτούμε ότι σήμερα υπάρχει μια απολύτως εκφυλιστική κατάσταση στην τρίτη λυκείου. Τα παιδιά δεν πάνε καν σχολείο μετά το Πάσχα. Κανείς δεν έχει το μυαλό του σε αυτά που γίνονται στην τάξη, παρά τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών. Και στο τέλος λαμβάνουν ένα πολιτήριο το οποίο δεν έχει κανένα εκπαιδευτικό και κοινωνικό κύρος. Δεν μπορεί να είμαστε μια χώρα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Άρα το πρώτο που λέμε είναι πώς θα μπορέσει η τρίτη λυκείου να αποκτήσει τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό της ρόλο. Αυτό λοιπόν επί ένα χρόνο το συζητάμε με διάφορες φορείς, επιστήμονες, μελετήσαμε πολύ συστηματικά τι γίνεται στο εξωτερικό κτλ. Και καταλήξαμε να ολοκληρώνονται οι εγκύκλιες σπουδές στο τέλος της Δευτέρας Λυκείου και η Τρίτη Λυκείου να είναι ένα προπαρασκευαστικό έτος για το Πανεπιστήμιο. Συγκεκριμένα μαθήματα, πολλές ώρες και χωρίς κανείς να διασπάται η προσοχή του όπως γίνεται σήμερα που έχει και μαθήματα γενικής παιδείας όπου ξέρετε είναι αυτά που δεν παίζουν κανένα ρόλο δυστυχώς θα έλεγα αλλά είναι μια πραγματικότητα και τα μαθήματα εκείνα τα οποία, με τα οποία μπορείς να μπεις στον τομέα που θέλεις. Εμείς λοιπόν λέμε 4 μαθήματα, η γλώσσα με τη λογοτεχνία υποχρεωτικά για όλους και ανάλογα με την κατεύθυνση και άλλα 3 μαθήματα, 6 ώρες το κάθε μάθημα και στο τέλος της Δευτέρας Λυκείου με ένα σύστημα που προτείνουμε αρχίζει κανείς να δει αν θα μπει στο πανεπιστήμιο με μόνον το βαθμό απολυτηρίου ή θα πρέπει να δώσει πανελλαδικές και να μετράει και ένα ποσοστό βαθμό στο απολυτηρίο. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική, αν θέλετε. Ναι. Το νέο σύστημα εισαγωγής πάντως μοιάζει πιο απλό από το προϋπάρχον. Το νέο σύστημα εισαγωγής είναι πιο απλό και ευνοούνται επί της ουσίας οι πάντες. Δηλαδή, τα παιδιά που θα πάνε σε τμήματα χαμηλής ζήτησης θα πάνε με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις, διότι θα έχουν λάβει ένα απολυτήριο το οποίο είναι πολύ πιο ουσιαστικό. Τα παιδιά αυτά όλα το Σεπτέμβριο του 20 θα βρουν ένα νέο τοπίο στην ανωτάτη εκπαίδευση γιατί ξετυλίγουμε ταυτόχρονα και τις πρωτοβουλίες μας για τα πανεπιστήμια τις οποίες, ξέρετε, αρχίσαμε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, νέα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τώρα θα πάμε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Άρα όλα αυτά τα παιδιά θα βρουν τμήματα απολύτως στελεχωμένα, γιατί στις βουλίδες μευθήκαμε για κάθε ίδρυμα που ψηφίζουμε τη νέα του αρχιτεκτονική να του δώσουμε και καινούριες θέσεις. Δεσμευτήκαμε με αριθμό δηλαδή. Ναι. Όπως επίσης και υποδομές κτλ. Άρα τα παιδιά αυτά θα βρουν και μια νέα τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πάντως μπαίνει και έτσι θα λέγαμε και ο θεσμός έστω για ορισμένες σχολές της ελεύθερης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ακριβέστατα. Όπως ακριβώς το λέτε, με το βαθμό απολυτηρίου. Τώρα εκεί πράγματι σήμερα υπάρχουν σε διάφορες εφημερίδες κατά τη γνώμη μου εκ του πονηρού ότι υπονομεύεται το αδιάβλητο των εξετάσεις. Ναι, και για να πούμε την αλήθεια, αυτό μας έκανε εντύπωση, διότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι το κατεξοχήν παράδειγμα αδιάβλητης διαδικασίας, ας πούμε, που έχει να κάνει με τη δημόσια λειτουργία.
Και εδώ φαίνεται ότι αμφισβητείται από όλους και δεν μπορώ να καταλάβω και γιατί αμφισβητείται από όλους το αδιάβλητο το παρελθόν. Κοιτάξτε, σας λέω, είναι απολύτως πονηρό και θα σας πω τι ακριβώς λένε. Διότι τα παιδιά που θα μπαίνουν στα τμήματα με πανελλαδικές δεν θα αλλάξει τίποτα από το σημερινό. Αλλά θα μετράει 10% του απολυτηρίου, ο βαθμός του απολυτηρίου. Ναι. Εμείς λοιπόν λέμε τώρα ότι ο βαθμός του απολυτηρίου θα είναι με τις ενδοσχολικές εξετάσεις κτλ. Και στο τέλος με τις απολυτήριες εξετάσεις, όπου ομάδες καθηγητών αναδήμο θα βάζουν τα θέματα για ομάδες σχολείων. Πείτε ότι έχουμε μία ομάδα με 4 σχολεία, θα έρθει ο φυσικός από το ένα, ο φυσικός από το άλλο κτλ. Κτλ. Θα βάλουν τα θέματα. Θα γίνει κλήρωση ανάμεσα στα θέματα, θα γράψουν τα παιδιά, θα είναι με κλειστά ονόματα και θα διορθώνονται οι πόλες από τον καθηγητή του άλλου σχολείου, όχι από τον καθηγητή που τους κάνει μάθημα. Τώρα, αν αυτό δεν εξασφαλίζει ένα αδιάβλητο για το 10% του απολυτηρίου, νομίζω ότι τίποτα πια δεν μας σώζει. Εγώ έτσι όπως το ακούω πάντως είναι σαν να μεταφέρουμε ένα σύστημα το οποίο ήταν αδιάβλητο και γινόταν σε εθνική κλίμακα, να το μεταφέρουμε σε δημοτικό επίπεδο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε. Πραγματικά αυτό είναι. Τώρα, εμείς εκεί πρέπει πράγματι να έχουμε και μία εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς. Ναι. Είναι όλοι αγγελούδια, προφανώς και δεν είναι. Αλλά εδώ υπάρχει και ένα θέμα να δώσουμε και ένα χώρο στους εκπαιδευτικούς επί της ουσίας. Ναι. Να μιλάνε μεταξύ τους, να βάζουν αυτά τα θέματα, να έχουν άποψη για τα θέματα των άλλων. Όλο λέμε να έχουν οι εκπαιδευτικοί ένα ρόλο. Πώς θα τον αποκτήσουμε τα φυσικά. Και να θυμίσουμε κιόλας ότι και σε παλαιότερα συστήματα έπαιζε ρόλο η απόδοση και η επίδοση των, των μαθητών, ας πούμε, στο επίπεδο του σχολείου, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και το στήσιμα πανελλαδικών που έδωσα εξετάσεις, έπρεπε να τα πας καλά όλη τη χρονιά για να μπορέσεις. Ήταν άλλα τα προβλήματα εκείνη την εποχή, ήταν άλλου τύπου και λίγο ευκαιριακή τότε η αντιμετώπιση του όλου πράγματος. Έτσι είναι. Όπως το λέτε, ενώ τώρα με το να κλείνουν και τα ονόματα και το ένα και το άλλο. Υπάρχει μία τάση στο να είναι ακόμη πιο αδιάβλητο. Μάλιστα. Τώρα πέρα, διάφοροι θέλουν να παίξουν με τις φοβίες του κόσμου περί του αδιάβλητου. Ναι. Ναι. Άλλο ένα ζήτημα το οποίο έχει τεθεί και μάλιστα από έτσι το συντηρητικό στρατόπεδο είναι το ζήτημα της κατάργησης των λατινικών, το οποίο βέβαια πρέπει να σας πω ότι και από συζητήσεις που κάναμε και από ανθρώπους που γνωρίζουμε πολλούς οι οποίοι έκαναν λατινικά στο σχολείο, δημιούργησε έτσι μια ανακούφιση θα έλεγα. Από την άλλη όμως υπάρχουν και οι αντιδράσεις άλλων που λένε ότι ας πούμε υπάρχει, το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες το βράδυ, ότι αντικαταστήσατε τα λατινικά με την κοινωνιολογία για να κάνετε τα παιδιά αριστερά. Τώρα εντάξει, αυτή είναι μια κριτική λίγο αστεία. Αλλά τώρα θέλω να μας πει. Ναι, θέλω να μην την πάρουμε ούτε καν. Για αστείο το ίδιο. Για αστείο, νομίζω. Αλλά θέλω να μου πείτε και ποια είναι η αντίληψη, η φιλοσοφία πίσω από αυτήν την απόφαση. Βεβαίως. Κοιτάξτε, τα λατινικά, η άμεση τους χρήση είναι για ελάχιστα τμήματα. Ουσιαστικά είναι μόνο για τα φιλολογικά. Ναι. Σε όλα τα υπόλοιπα, συμπεριλαμβανομένων και των φιλολογικών, θα μπορούσαν κάλλιστα να υπάρχει ένα εισαγωγικό μάθημα ενός εξαμήνου στα πανεπιστήμια και να λυθεί. Το δεύτερο είναι ότι έτσι όπως γίνονται χρόνια τα λατινικά, είναι μία αποστήθηση, ένα βιβλίο το οποίο έχει κάποια κείμενα, πώς να σας πω, εντελώς ανούσια. Όλοι αυτοί που τώρα θα σκίζονται για τα λατινικά δεν είχαν προτείνει τίποτα να αναβαθμιστεί αυτό το μάθημα τόσα χρόνια. Πάνε τα παιδιά να δώσουν και έτσι και πάρουν 18,5 στα 20 θεωρούν ότι πήραν πολύ κακό βαθμό. Ναι. Γιατί είναι, καταλαβαίνετε. Ναι, βεβαίως, το έχουμε ζήσει όλοι αυτό. Απ' την άλλη μεριά δεν μπορούν τα παιδιά τα οποία θα πάνε στις ανθρωπιστικές και εν μέρη στις κοινωνικές επιστήμες να μην διαβάζουν κοινωνιολογία. Κοινωνιολογία δεν έχει σχέση με την αριστερά, έχει σχέση με το να καταλαβαίνουμε τις κοινωνίες μας, τις δομές της, όλων αυτών των προβληματισμών τους, τις δομές της δημοκρατίας κτλ. Είναι σε όλο τον κόσμο ένα μάθημα πολύ σημαντικό.
Μάλιστα. Και ένα πράγμα που ενδιαφέρει και τους εφήβους και τους νέους μεταξύ μας. Έτσι δεν είναι? Νομίζω πως αν δεν γνωρίσουμε την κοινωνία και αν δεν ξέρουμε και τους μηχανισμούς, τότε πως δεν μπορούμε να κινηθούμε γενικώς, νομίζω μετά. Έτσι, όπως το λέτε. Ναι. Όπως το λέτε. Mm-hmm. Γι' αυτό και στην οικονομία δεν θα την αφήσουμε στεγνά οικονομία. Θα βάλουμε αυτή τη κοινωνική διάσταση. Γιατί ξέρετε τώρα και στην Ελλάδα και διεθνώς υπάρχει μια πολύ έντονη τάση μαθηματικοποίησης της οικονομίας. Mm-hmm. Και κάπως, ας πούμε, να αποκοπεί από την κοινωνική της διάσταση. Και από την πολιτική της διάσταση επίσης. Βέβαια. Αυτά πρέπει να τα βάλουμε. Μάλιστα. Κύριε Γαβρόγλου, πριν κλείσουμε, θέλουμε και να μας πείτε για το κατά πόσον είναι προετοιμασμένη στο σύνολό της εκπαιδευτική κοινότητα για το εν ώψη της έναρξης των σχολείων. Δεν μιλάμε μόνο βεβαίως για τα σχολεία, αλλά μιλάμε και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, για όλες τις βαθμίδες. Κοιτάξτε, πάμε πάρα πολύ καλά. Τα σχολεία θα ανοίξουν την Τρίτη. Mm-hmm. Σήμερα ελπίζω, μάλλον είμαι σίγουρος, ως το μεσημέρι θα κάνουμε έναν τεράστιο αριθμό προσλήψεων αναπληρωτών. Ναι. Που είναι πρώτη φορά που γίνεται και τόσο νωρίς και τόσο τεράστιος αριθμός. Mm-hmm. Συνήθως γινόταν, ξέρετε, πολύ πιο κοντά στην αρχή της σχολικής χρονιάς και μετά γινόταν αφού ανοίγανε τα σχολεία. Νομίζουμε τα τελευταία 3 χρόνια υπάρχει, ας πούμε, μια κανονικότητα και φέτος είμαστε πολύ, ας πούμε, αισιόδοξοι ότι πια θα κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και η κανονικότητα θα επέλθει πλήρως στα σχολεία. Άρα ανοίγουν τα σχολεία με όλα τα βιβλία στη θέση τους, με όλους τους εκπαιδευτικούς. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο. Και βεβαίως πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε το μεγάλο πρόβλημα της ποιότητας. Τα καινούργια βιβλία, τα καινούργια προγράμματα σπουδών, τα οποία mm-hmm. θα συζητάμε μεν, αλλά καταλαβαίνετε ότι εκεί θέλει μια πολύ πιο σύνθετη, είναι ένα πολύ πιο σύνθετο έργο από αυτά που, σε σχέση με αυτά που κάνουμε μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαβρόγλου, για αυτή την συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Κώστας Γαβρόγλου, υπουργός παιδείας, συζητήσαμε για όλα αυτά τα οποία